θα μπορεί να σταθεροποιηθεί η πορεία της ομάδας. Όταν έρχονται 8 και 9 παίχτες κάθε αγωνιστική περίοδο, νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο να μεταλλιστεύω αυτό το πράγμα. Και στην ουσία αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τα τελευταία 3 χρόνια ομάδες, βέβαια κάθε χρονιά και καλύτερα θα πιστεύω, ομάδες καινούργιες. Κόλτες, αισθάνεστε δικαιωμένος για τη δουλειά που κάνατε αυτά τα 2 χρόνια που εκτιμήθηκε όχι μόνο από τη διοίκηση που είστε ακόμα εδώ, αλλά και από τον κόσμο. Γιατί κατά γενική ομολογία στον κόσμο ήθελα να παραμείνει ο προπονητής Δέλλας στην ομάδα και στη Super League. Κοιτάξτε, εγώ όπως ξέρετε πολλά χρόνια βασικά και σαν ποδοσφαιριστής, δεν είμαι άνθρωπος των λόγων. Και τα πολλά λόγια για μένα είναι φτώχεια. Θεωρώ ότι ό,τι έχω να κερδίσω ή ό,τι έχει να κερδίσει η ομάδα πρέπει να κερδίσει μέσα στο γήπεδο και μέσα στη δουλειά. Σίγουρα αισθάνομαι δικαιωμένος, γιατί εξυπηρετώ ένα project και ένα πλάνο που έχω στο μυαλό μου με ποδοσφαιρικό. Τα τελευταία 2 χρόνια προσπάθησα με τον καλύτερο τρόπο να το βάλουμε στο γήπεδο. Την πρώτη χρονιά νομίζω ότι φάνηκε λιγότερο, πέρσι φάνηκε περισσότερο. Εύχομαι φέτος να είναι ακόμα μεγαλύτερη αυτή η εμφάνιση του στοιχείου που θέλουμε να έχουμε σαν ομάδα.